Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Άλλη μια Κυριακή πρωί μαζί σας. Φιλοξενούμενοι από την εκπομπή του κύριου Γιάννη Διαβάτη στο Περισκόπιο του Πολιτισμού. Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να σας διαβάσω μια ανακοίνωση από τον κύριο Γιάννη Διαβάτη για την εκπομπή του στο Περισκόπιο του Πολιτισμού. Κάθε εβδομάδα προσφέρουν δωρεάν 30 βιβλία στις τηλεφωνικές εκπομπές της Ένωσης Συγγραφέων και Αναγνωστών. Στο τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε, είναι το 210-3255-198. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 210-3255-198. Λοιπόν, καλημέρα και από Μαρία. Σήμερα έχουμε καλεσμένο μας τον Μάριο Κόλλια. Ο Μάριος Κόλλιας είναι επαγγελματίας πυγμάχος και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είδατε και ένα πλάνο το παρουσιαστικό του, για να καταλάβετε αυτό που είχαμε πει και τις άλλες φορές, ότι οι πυγμάχοι είναι αγαπητά παιδιά, είναι καλά παιδιά, είναι επαγγελματίες, είναι σοβαροί άνθρωποι. Και ο Μάριος ανήκει στο βαρύ πυροβολικό του ΣΕΠ, μια και παίζει στην κατηγορία 91+. Για όσους δεν γνωρίζετε, η πυγμαχία χωρίζεται, έχει κατηγορίες με τα κιλά, οπότε είναι στη βαριά κατηγορία, τη heavyweight που λένε. Είναι ένας πυγμάχος πολύ θεαματικός, ο οποίος μαζί με τον προπονητή του, που τον έχουμε και αυτόν καλεσμένο και θα τον δούμε σε λίγο, φέρνει πολλές νίκες και πολύ θέαμα. Για να καταλάβετε, συνήθως παίζει main event στα παιχνίδια. Τι είναι το main event? Είναι ότι αυτός που οργανώνει να κάνει μια βραδιά με πυγμαχία στηρίζεται στο όνομα του Μάριου Κόλλια, ώστε να του φέρει κόσμο πολύ, να κόψει εισιτήρια για να έχει μια μεγάλη επιτυχία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κανένα άλλο λόγο, γιατί μιλάμε για ένα πυγμάχο ο οποίος είναι πολύ δυνατός και δίνει πολύ καλό θέαμα. Λοιπόν, Μάριε. Καλώς ορίσουμε και τον Μάριο Κόλλια. Καλημέρα σας καταρχήν. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα για να σε γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα. Καταρχήν θέλω να μας πεις πόσο χρονών είσαι και πόσο χρόνια ασχολείσαι με την πυγμαχία. Ας πούμε 26, έχουμε ακόμα και τα 27, κανένα τρίμηνο. Το 2007 έβγαλα το αεραστεχνικό δελτίο. Άρα έχω κανένα 10-11 χρόνια. Συνολικά σίγουρα. Με αεραστεχνικό και αεραστεχνικό και επαγγελματικό μαζί. Σαν επαγγελματίας. Σαν επαγγελματίας πάω στο τέταρτο. Το σκορ σου, επαγγελματικά πάντα. Επαγγελματικά 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Τέλεια, πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, ανήκεις στο Καριώτης team. Ουσιαστικά εσύ και ο κύριος Γιώργος Καριώτης είσαστε το δίδυμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια πώς αυτή η συνεργασία έχει εφοδώσει και πώς έχεις τόσα χρόνια αυτές τις επιτυχίες. Τώρα ό,τι και να πω είναι λίγο για τον δάσκαλο. Πρέπει να έρθει κάποιος να δει το πώς λειτουργεί ο δάσκαλος. Είναι διαφορετικό επειδή έχω πάει σε διάφορες σχολές. Λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Δεν είναι μόνο προπονητής, είναι σαν πατέρας. Γι' αυτό το λέμε και οικογένεια, δεν το λέμε ομάδα. Είναι διαφορετικό όλο το κλίμα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία ξεχωρίζεις από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν, θα μπορούσες να ονοματίσεις κάποια από αυτά. Στο δάσκαλο. Ναι. Δηλαδή τι κάνει εσένα να πιστεύεις ότι αυτός ο δάσκαλος διαφέρει στους άλλους. Αν έχεις συγκεκριμένα πράγματα, είναι μια γενικότερη κατάσταση. Αυτό εννοώ. Μου βγάζει εμπιστοσύνη. Δηλαδή λέμε τα πάντα. Μου λέει τα λάθη μου όπως είναι. Δεν κρύβεται πίσω από τίποτα. Δηλαδή θα μου πει τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Άρα ουσιαστικά σαν να καταλαβαίνω ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το ότι δεν χαϊδεύει αυτό που λέμε αυτιά. Εννοείται. Είναι σκληρός. Εννοείται. Λέει την αλήθεια και αυτό εσένα με κάποιο τρόπο σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Ναι. Άμα δεν μάθουμε τα λάθη μας. Να πούμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό η χημεία προπονητή-αθλητή. Γιατί πάνω στο ρινγκ είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη ο αθλητής για να πάρει τις οδηγίες, για να μπορέσει να παίξει τον αγώνα και να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε η σχέση αθλητή-προπονητή είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Έτσι, θα ήθελα να μας πεις λίγο ποια είναι η πορεία σου μέχρι τώρα γενικότερα στην πυγμαχία και από την αεραστεχνική και περισσότερο τώρα πλέον στην επαγγελματική. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Αεραστεχνική. Πώς ξεκίνησες, ποια ήταν η πρώτη σου ιδέα, πώς αποφάσισες να πεις ότι θα ασχοληθώ με την πυγμαχία? Έβλεπα παλιά τηλεόραση, ταινίες, τέτοια. Ήθελα να το κάνω κι εγώ αυτό που βλέπαμε όλοι. Βέβαια δεν με άφηνε και η μάνα μου.
Μετά μεγαλώνοντας. Ναι. Το έχουν λαθασμένα λίγο στο μυαλό τους. Μετά όταν μεγαλώνοντας πήγα μόνος μου, ξεκίνησα αεροτεχνικά. Πήρα δύο ασημένια, δύο πανελλήνια, δεύτερη θέση. Και μετά επαγγελματικά με τον δάσκαλο τον Καριώτη. Το κυνηγάμε έξω, ό,τι βρίσκουμε, καλούς αγώνες κυνηγάμε. Πολύ ωραία. Τώρα που μου δίνεις μια πάσα, που λες καλούς αγώνες κυνηγάμε, θα μπορούσα να πούμε ότι είσαι ο επαγγελματίας αθλητής τουλάχιστον για την Ελλάδα με ρεκόρ ακυρώσεων παιχνιδιών. Δυστυχώς. Τώρα που είχες και ένα προγραμματισμένο αγώνα στη Βουλγαρία, ο οποίος και αυτός ακυρώθηκε λόγω κάποιων προβλημάτων της διοργανώτρης εταιρείας. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Είναι όντως πρόβλημα τελικά των διοργανωτών ή ίσως και οι αθλητές να φοβούνται λίγο να παίξουν? Ή μέσω. Απλά τύχη. Ή ατυχία. Τύχη. Να είμαι κακότυχος. Σίγουρα πρέπει να είναι και τα τρία, γιατί ας πούμε Ελλάδα ίσως ναι, να έχουν φοβηθεί κάτι τέτοιο, λέω, να έχει τύχει μία-δύο περιπτώσεις. Τώρα εξωτερικό, γιατί μου έχουν τύχει 2-3 ακυρώσεις και στο εξωτερικό. Δηλαδή εκεί ο αθλητής δύσκολα σε ξέρει. Δεν πιστεύω ότι φταίει αυτό, ότι με φοβήθηκε ή κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι μάλλον είμαι κακότυχος, δυστυχώς. Τότε εγώ να σου ευχηθώ αυτό να σου αλλάξει το μέλλον. Γιατί φαντάζομαι ότι ένας πυγμάχος, αν με τι άλλο, θέλει να είναι συνέχεια στο ρινγκ και να αγωνίζεται. Εννοείται. Είναι λόγος για προπόνηση καταρχήν. Βέβαια. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η Μαρία σε προηγούμενες συνεντεύξεις μας είχε μιλήσει λίγο για το, αν το λέω και καλά, boxing rec. Σωστά το λέω? Ναι, το boxing rec. Το ranking. Εσύ σε ποια θέση βρίσκεσαι αυτά? Θέση τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί εναλλάζονται συνέχεια με τους αγώνες που έχουν και οι υπόλοιποι. Παγκοσμίως είμαστε πάρα πολλοί, άρα ειδικά εκεί αλλάζουν πάρα πολύ οι θέσεις. Αλλά εγγεγραμμένοι σε αυτό είναι οι αγώνες που σας είπα πριν, το 3-1-1. Το 3-1-1. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μου είχε πει πάλι και η Μαρία σε προηγούμενη συνέντευξη, στις πρώτες συνέντευξεις. Απλά ρωτάω και εσένα. Ότι ο ΣΕΠ, όντας ένας σύνδεσμος επαγγελματικής πυγμαχίας, ότι τίποτε παιχνίδια παίζεις και στο εσωτερικό, κάτω από την αιγίδα του ΣΕΠ, καταγράφονται και αυτά. Θα ήθελα επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι φαντάζομαι έχεις περάσει και εσύ από τις ιατρικές εξετάσεις του ιατρικού ομίλου που είναι και ο χορηγός μας. Εννοείται, κάθε χρόνο περνάμε. Ωραία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Έτσι τώρα. Ποιο νομίζεις ότι είναι το ατού σου, να το πω έτσι, το όταν παίζεις? Δηλαδή, το καλό σου χτύπημα, κάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να προσέξουν οι αντίπαλοι να φοβούνται? Άμα πω και τι πρέπει να φοβούνται, φοβάμαι πως θα χάσω στον επόμενο. Εντάξει, δηλαδή κάποιο μυστικό καλύτερα να μην το πω, ας πούμε. Όχι, αλλά μυστικό ατού, δεν θα πεις, σαν ατού που θεωρείς εσύ ότι είναι κάποιο δυνατό σου χτύπημα πιθανό. Δυνατό χτύπημα δεν πιστεύω ότι έχω κάποιο, ας πούμε, συγκεκριμένο δυνατό χτύπημα. Όλα είναι δυνατά. Απλά παίζω, μπαίνω και παίζω, ας πούμε. Δηλαδή, έξι, όλα για όλα. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και μετά να πάμε να δούμε ένα βίντεο. Τώρα τον αγώνα που έγινε μεταξύ Γκολόφιν και Κανέλο. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις λίγο το αποτέλεσμα και γενικότερα ποια ήταν η άποψή σου γενικότερα για το παιχνίδι. Καταρχήν, φοβερό match. Πάρα πολύ ωραίο match. Εγώ είμαι φαν Κανέλο, δεν το συζητάω. Πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι έχασε, δυστυχώς. Ας το βγάλε ισοπαλία. Πιστεύω ότι έχασε, ήταν πιο πιεστικός ο Γκολόφκιν. Άρα μετράει αυτό, δυστυχώς. Ωραία. Θα το δούμε στη ρεβάνς, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε εμείς ένα βίντεο και μετά κοντά μας θα έχουμε τον προπονητή του Μάριο Κόλλια.
Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχουμε τον προπονητή του Μάριου Κόλλια, τον κύριο Καριώτη, ο οποίος είναι προπονητής επαγγελματικής πυγμαχίας, μία από τις καλύτερες ομάδες, επαγγελματικές ομάδες της Πάτρας, το Καριώτη Team. Αριθμοί 5 ή 6 επαγγελματίες πυγμάχους, που βρίσκονται συνέχεια στα δρόμενα. Όμως, εκτός από την ενασχόλησή του με την προπονητική, ο κύριος Καριώτης έγινε γνωστός και από τα μέσα δελτίων ειδήσεων, κάτι που ίσως λίγοι ξέρουν, γιατί ανήκει στο πυροσβεστικό σώμα της Αχαΐας και είχε με την αυτοθυσία του εκεί στην κατάσβεση των πυρκαγιών της Αχαΐας, είχε κάποιο ατύχημα. Ευτυχώς όμως, βέβαια νοσηλεύτηκε, πέρασε δύσκολα, ευτυχώς όμως είναι μαζί μας, δυνατός, έτσι, όλα πήγαν καλά. Εγώ περισσότερο εύχομαι και να είναι καλά όλα στην πορεία. Θέλω όμως να ρωτήσω, οι αθλητές σας, πόσους αθλητές έρχεται καταρχήν, μήπως έκανα εγώ κάποιο λάθος, 5-6 επαγγελματίες πάντα, επαγγελματίες πυγμάχους, που είναι με κάρτα στον ΣΕΤ. Με κάρτα βεβαίως στο ΣΕΤ. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι έχετε και τον Πάνο Καλαπόδη, έτσι. Σωστά, πολύ ο οποίος πόσο του μηνός, για να μην κάνω λάθος. Τρεις του μηνός παίζει επαγγελματικό αγώνα με αντίπαλο τον Παΐσιο, τον Παύλο Παΐσιο, που είχαμε προσκεκλημένο την περασμένη φορά εδώ. Μας μίλησε για τον αγώνα που θα γίνει στο Έναστρον, έτσι, στη διοργάνωση του Παύλου Καπώνη. Ακριβώς. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτόν τον αγώνα, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο... Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Παύλο τον Καπώνη για την πρόσκληση που μας έκανε. Είναι, να επισημάνουμε, ο μοναδικός αγώνας πυγμαχίας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μας τιμά ιδιαίτερα αυτό. Θεωρώ θα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Εναντί ενός αρκετά πιο έμπειρου παίκτη του Παΐσιου. Ο Πάνος Καλαπόδης είναι και δηλώνει έτοιμος. Είναι μια ευκαιρία για τον ίδιο, γιατί τώρα αρχίζει να πρωτοεμφανίζεται στην επίσημη επαγγελματική πυγμαχία, να αποδείξει τι μπορεί να κάνει, το ταλέντο του, και υπόσχεται θέαμα στη συγκεκριμένη διοργάνωση σίγουρα. Τέλεια. Να πούμε ότι ήταν χαρά μας, θέλαμε να είναι μαζί μας, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να ταξιδέψει από την Πάτρα. Ωραία, εμείς το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να έχει ένα πολύ καλό αγώνα και πάνω απ' όλα χωρίς τραυματισμούς. Τώρα περάσουμε λίγο στο Μάριο, έτσι, ο οποίος δείχνει να σας έχει μεγάλη εμπιστοσύνη μέσα στο γυμναστήριο και έξω από ό,τι φαίνεται. Τι είναι αυτό που κάνει τους αθλητές σας να συνδέονται έτσι τόσο δυνατά, να πω μαζί σας? Θεωρώ ότι πάρα πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Καταρχάς, σαν προπονητής, πρέπει να το αναφέρω αυτό και το αναφέρω οπουδήποτε βρίσκομαι. Είχα και εγώ δάσκαλο να πάρω. Μιλάμε για τον Γιώργο Μάλιο. Γνωστό σε όλους μας ήταν δάσκαλος. Ακριβώς. Όπου θυμάμαι μια χαρακτηριστική ατάκα εδώ και χρόνια που λέει ο ίδιος, ότι νιώθω πάρα πολύ πλούσιος γιατί κάνω αυτό που αγαπάω. Αυτό έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μου και προσπαθώ, βαδίζω με βάση αυτό. Έχω την πολυτέλεια λοιπόν να πω ότι ασχολούμαι με αυτό που αγαπάω και περνάει και στα παιδιά αυτό, φαίνεται καθημερινά. Στα παιδιά, ο κάθε χαρακτήρας, όπως και ο Μάριος, ο κάθε χαρακτήρας έχει τα κουμπιά του, έχει τις ιδιοτροπίες του. Σίγουρα. Οπότε δεν πρέπει να βάζουμε όλους τους αθλητές σε ένα καλούπι. Σημασία σε κάθε αθλητή είναι ο προπονητής να κοιτάει τον αθλητή του, να βρίσκει τα κουμπιά του, τις αδυναμίες του, τα πλεονεκτήματά του και με απότερο σκοπό να αποδώσει στο maximum. Σε και εμένα ο Μάριος Κόλλιας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το έργο μου, γιατί έχουμε αποκτήσει, έχουμε κάνει μια χημεία πολύ καλή. Είναι στρατιώτης στην προπόνηση, είναι στρατιώτης και εκτός προπόνησης. Συζητάμε, υπάρχει εμπιστοσύνη που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το αποτέλεσμα το βλέπουν όλοι στο ρίγκ επάνω.
Και εγώ θα έλεγα ποιο είναι τα χαρακτηριστικά του Μάριο, αλλά απαντήσατε ήδη σε αυτό. Τι προσδοκίες έχετε τώρα για αυτόν τον αθλητή? Πού πιστεύετε δηλαδή, πού θα θέλατε να φτάσει ή πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει? Έχω αρκετές προσδοκίες, γιατί μιλάμε για έναν αθλητή, ιδιαίτερο αθλητή. Ο Μάριος Κόλλιας είναι ταλεντάρα, είναι πολύ εργατικό παιδί, είναι πολύ καλό σαν χαρακτήρας. Σημαντικό. Θα τολμήσω να πω είναι κακότυχος από θέμα κυρώσεων αγώνων, όπως έχει αποδειχθεί. Ευελπιστούμε, δουλεύουμε, έχουμε πάντα τον πύχη ψηλά και προχωράμε. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα σχετικά με τους άλλους αθλητές που έχετε, πάτε, έχετε άλλους 5-6 ακόμα επαγγελματίες. Για αυτούς τι προσδοκίες έχετε, δηλαδή ποιο είναι το μέλλον για αυτούς τους αθλητές επαγγελματικά? Έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο κλίμα με τα παιδιά, όπου είτε λέγεται Μάριος Κόλλιας, είτε λέγεται Ηλίας Παναγιωτόπουλος, είτε Καλαπόδης, είτε Ευάγγελος Γιαχαλής, όλοι οι επίσημα επαγγελματίες πυγμάχοι έχουν σκοπό να παίζουν όσο πιο πολλά παιχνίδια γίνεται, επίσημα παιχνίδια μέσα από το ΣΕΠ. Δουλεύουν καθημερινά, ο πύχης είναι πάντα ψηλά και αναμένουμε και τα καλύτερα. Έτσι, με την πολλή δουλειά θα βγει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Τώρα εσείς, από τη μεριά σας σαν προπονητής, βλέπετε ότι γίνονται κάποιες διοργανώσεις, κάποια event. Πιστεύετε ότι η πυγμαχία έχει μέλλον στην Ελλάδα, η επαγγελματική πυγμαχία? Θεωρώ ότι έχει μέλλον, βέβαια. Απλά, όπως έχω πει και σε μια παλιότερη συνέντευξή μου, είναι πολύ άδικο να συγκρίνουμε την ελληνική επαγγελματική πυγμαχία με άλλες χώρες του εξωτερικού, όπου σε αυτές τις χώρες έχουν την επαγγελματική πυγμαχία ως εθνικό άθλημα. Δηλαδή, μαζί με το ποδόσφαιρο έχουν την πυγμαχία αυτές οι χώρες. Mm-hmm. Όπου έχουν επενδυθεί μεγαλοεταιρείες, κανάλια, σπόνσορες. Οπότε και τα budget των παιχτών, των προπονητών, όλο το σύνολο είναι τελείως σε διαφορετική μοίρα από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι αρκετά αδικό να το συγκρίνουμε με μια χώρα τύπου Αγγλία ή Αμερική, που είναι η μέκα της επαγγελματικής πυγμαχίας. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί το ταλέντο των Ελλήνων πυγμάχων, όπως και των προπονητών, δεν έχει να ζηλέψει κάτι από χώρες του εξωτερικού. Τι πιστεύετε ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα, ώστε να γίνει αυτό το άθλημα της πυγμαχίας να πάψει να είναι παρεξηγημένο, να μπορέσει ο κόσμος να το δεχτεί καλύτερα? Δεν θα πω ότι είναι παρεξηγημένο. Μπορεί να το έχει παρεξηγήσει μια πολύ μικρή μερίδα κόσμου, η οποία επηρεάζει και τους υπόλοιπους. Πιστεύω ότι σε οποιοδήποτε σπίτι αναφέρει, σε οποιαδήποτε οικογένεια αναφέρομαι για την πυγμαχία, θα ξεσηκώσει το δέος και το θαυμασμό. Αυτό που χρειάζεται είναι λίγο μεγαλύτερη προβολή, λίγο καλύτερο προμοτάρισμα, στο να φτάσει η επαγγελματική πυγμαχία στο level που πρέπει, το οποίο αυτό που βλέπω εγώ από τη μεριά του ΣΕΠ είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν ξέρω, Μάρια, εσύ αν θέλεις να ρωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω την ίδια ερώτηση που έκανε και στο Μάριο πριν, σχετικά με το παιχνίδι αυτό του Κανέλου με τον Γκολόφκιν. Mm-hmm. Τη δική σας άποψη, γιατί είναι ένα παιχνίδι που το οποίο είδα και στα social media, στο pay-per-view, ξεπέρασε πάρα πολλά παιχνίδια, που, με πιο ηχηρά ακόμα ονόματα από αυτά. Εντάξει, είναι χορός εκατομμυρίων, ναι, αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα. Και θα ήθελα λίγο, επειδή έχω δει πάρα πολλά σχόλια γύρω από αυτό το παιχνίδι στο ίντερνετ, θα ήθελα και τη δική σας άποψη σαν προπονητή πλέον. Να πω εδώ συμπληρωματικά ότι η κατηγορία middleweight, super middleweight και heavyweight, κατηγορία του Μάριου, είναι πολύ αγαπημένες κατηγορίες στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει, συνδυάζει ταχύτητα, δύναμη, έτσι, υπάρχει πολύ θέαμα. Και το λέω αυτό γιατί τώρα 9 Δεκεμβρίου έχει παιχνίδι πολύ δυνατό, Λομαντσέκο Ρικοντό. Αλλά δεν πέφτουν τα ίδια εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον στους φίλους πυγμάχους, όλοι οι φίλαθλοι πυγμάχοι, είναι πολύ μεγάλο. Αλλά αυτό μια παρένθεση. Να μας πείτε τη γνώμη σας για το παιχνίδι του Γκολόφκιν.
με τον Κανέλο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που είπες για τις κατηγορίες των κιλών. Κοίταξε, τώρα καταρχάς μιλάμε για την ελίτ της επαγγελματικής πυγμαχίας παγκοσμίως. Δικαίως στην ελίτ αυτή γίνεται και ένας χορός εκατομμυρίων πίσω από αυτό. Προσωπικά για το αποτέλεσμα δεν είμαι σύμφωνος, αλλά πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι το αποτέλεσμα είναι μια φορμή για ρεβάνς, η οποία ρεβάνς θα επιφέρει ένα αρκετά μεγάλο οικονομικό όφελος στα ταμεία της Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Επειδή έχω ακούσει, άκουσα, έγινε στα social media, έγινε ένας μικρός χαμός με τον αγώνα, είπανε πολλοί ότι κέρδισε ο Γκολόφκιν. Εγώ, η άποψή μου, και θεωρώ ότι σε τέτοια παιχνίδια και τέτοιου βεληνικούς αθλητές, όταν η νίκη ή τα έρχεται τώρα πάνω κάτω ένα-δύο σημεία, νομίζω ότι σωστά δίνεται ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και γιατί πιο πολύ σημασία έχει αυτό καθε αυτό το παιχνίδι, παρά τελικά ποιος είναι νικητής πάνω κάτω 2-3 σημεία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι κάπου εκεί και οι κριτές με αυτόν τον τρόπο εντός εισαγωγικών τιμωρούν αυτούς τους αθλητές, εντός εισαγωγικών πάντα, γιατί ίσως δεν είναι το αναμενόμενο παιχνίδι. Δηλαδή εμείς πάντα περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτούς τους αθλητές, mm-hmm. και τελικά αποδεικνύεται λίγο ένα άγχος παράστασης, γιατί είναι και οι δύο για το ποιος θα κυριαρχήσει και δεν βλέπουμε αυτό που ίσως περιμένουν θεατές να δούνε, mm-hmm. στο επακρόν, και νομίζω ότι κάπου εκεί δικαιολογημένα δίνεται αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα να πούμε βέβαια εδώ, που βλέπω και τον Γκολόφκιν, που είναι πολύ σημαντικό, έχει βρεθεί στο ίδιο βάθρο, έτσι, τρίτη θέση, μαζί με Έλληνα αθλητή, πυγμάχο, τον Πετρόπουλο Κωνσταντίνο, ήταν και οι δύο τρίτη θέση, βρεθήκαν μαζί, ναι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Αργότερα θα πούμε και για άλλους Έλληνες πυγμάχους που βρεθήκαν και παίξαν με τόσο μεγάλους αθλητές. Έτσι. Ωστόσο, εμένα αυτή είναι η γνώμη μου για αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε τη ρεβάς και νομίζουμε ότι εκεί θα δώσει τον καλύτερο εαυτό τους. Σύμφωνα. Ωραία. Δεν ξέρω, έχουμε καθόλου χρόνο. Ναι, τελειώνουμε τώρα. Ωραία, να πω εγώ μόνο, αν μου επιτρέπεις, ότι 9 Δεκεμβρίου έχουμε το περιβόητο παιχνίδι Λομαντσέκο-Ρικοντό. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δύο φορές Ολυμπιονίκες χρυσή και οι δύο φορές παγκόσμιοι. Έτσι, και θα γίνει χαμός στην κατηγορία. Είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε και το δικό μας το παιχνίδι. Τώρα, αυτό το Σάββατο, νομίζω, είναι στις 3... Ναι. Πότε είναι, 3 Δεκεμβρίου, ναι, δεν είναι. Ναι, σωστά, ναι. Στο Έναστρον, οπότε και από το κανάλι να σας καλέσουμε να πάτε να δείτε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πολύ ωραίο, ένα δυνατό παιχνίδι. Παΐσιος Καλοπόδης, έτσι. Παΐσιος Καλοπόδης, βεβαίως. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, που είναι η Seven, που μας δίνει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και εμένα και τη Μαρία, ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις εξετάσεις που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν για τους αθλητές, ώστε να είμαστε πολύ σίγουροι και εμείς και οι αθλητές που παίζουν ότι χαίρουν άκρα υγείας και δεν θα τραυματιστούν σοβαρά. Κάτι άλλο δεν έχω. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε επίσης για άλλη μια φορά τον κύριο Διαβάτη. Τους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Μάριο Κόλλια, ναι. και τον κύριο Καριώτη που ήταν σήμερα μαζί μας. Και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Γεια σας. Καλή σας μέρα.